Ονομάζομαι Σωτηρία Τσόγια. Είμαι φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Συγχρόνως είμαι επιπτυχίο. Συγχρόνως σπουδάζω και στο ΙΕΚ Όμηρος Γραφιστική. Η αγάπη μου για τη ζωγραφική, γιατί από εκεί κατέληξα στο να οδηγηθώ προς τη γραφιστική, ξεκίνησε από την 5η Δημοτικού, όπου είχα μια πάρα πολύ καλή εικαστικός εκπαιδεύτρια. Μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα την θυμάμαι και θυμάμαι τις εργασίες της. Αργότερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο έτυχε να έχω ως καθηγητή τον Βασίλη Ψαρό, έναν καταπληκτικό εικαστικό επίσης, ζωγράφο. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι με ζωγράφο, γιατί είναι ένας χώρος που μου αρέσει πάρα πολύ. Έδωσα για την Καλών Τεχνών, δεν τα κατάφερα με την πρώτη φορά που έδωσα, το άφησα για αργότερα. Και τώρα έδωσα Πανελλήνιες, πέρασα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Είναι ένας χώρος που δεν σου αφήνει το περιθώριο να είσαι πολύ δημιουργικός. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι στάνταρ, κάτι σίγουρος για δουλειά, οπότε με προώθησαν οι γονείς μου προς τα εκεί. Έτυχε όμως τώρα να μπορέσω να έρθω στον Όμηρο, να κάνω αυτό που μου αρέσει, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς ότι είναι αυτό που θέλω. Έχοντας στο μυαλό μου ότι μου αρέσει η ζωγραφική και θέλω να γίνω εικαστικός. Το όνειρο ζωής μου ήταν να πάω στο Παρίσι και να μείνω αυτό το μποέμ του 20. Αυτό ήταν, δηλαδή μια ζωή όπως ο Μοντιλιάνι. Αυτό είχα στο μυαλό μου πάντα. Δεν το έκανα, όμως είδα ότι μου άνοιξαν κάποιοι άλλοι δρόμοι που τους βρίσκω πιο ενδιαφέροντες πλέον και πιο σύγχρονους. Τι έχεις κάνει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχω ασχοληθεί με χειροποίητα κοσμήματα. Φτιάχνω ρούχα και τσάντες μαζί με τη μητέρα μου, η οποία είναι του χώρου, οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Εδώ πέρα πάρα πολλές εργασίες, όπως γνωρίζετε. Και έχω φτιάξει το βιβλίο ενός δημοσιογράφου. Έχω επιμεληθεί την εικαστική επιμέλεια. Ήταν όλο. Το έστησα ολόκληρο, εξ ολοκλήρου. Και εντάξει, σε διαγωνισμούς που συμμετέχω σταδιακά, όποτε βρίσκω ευκαιρία. Με καλά και με όχι καλά αποτελέσματα, εξαρτάται το πώς θα τύχει.